Ξεκινά αύριο το ξύλωμα θέρετων κατασκευών σε καταστήματα εστίασης στην καρδιά του Ηρακλείου από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Οι κατεδαφίσεις αφορούν στέγαστρα και σταθερές κατασκευές, οι οποίες καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, εμποδίζοντας την πρόσβαση πολιτών και με υπαρκτά ζητήματα πολιτικής προστασίας. Η Δημοτική Αρχή το έχει διαχειρίσει κατά επανάληψη και στο παρελθόν. Είναι υποχρεωμένη και αποφασισμένη ταυτόχρονα να διαφυλάξει τον κοινόχρηστο χώρο. Απόφαση της Δημοτικής Αρχής, οι αποφάσεις αυτές και η αφαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών από τους κοινόχρηστους χώρους να εφαρμοστούν χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το ξύλωμα αυθαίρετων κατασκευών θα γίνει σε συγκεκριμένα καταστήματα που δεν συμμορφώθηκαν στο τελεσίγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν καταστήματα στην περιοχή των Λιονταριών, Μιλάτου, Αγίου Τίτου και Μεραμβέλου. Θέλω επίσης να πω, αν και αυτό είναι αυτονόητο, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ευχάριστη για κανένα. Η κατατοδοκούν χρήση του κοινοχρήστου χώρου από ορισμένους επιχειρηματίες είναι και σε βάρος των συναδέλφων τους, οι οποίοι τηρούν την νομιμότητα. Ταυτόχρονα υφίστανται τη ζημία της μειώσεως της πελατείας τους. Εν τω μεταξύ, τέσσερις κατασυμματάρχες πέτυχαν προσωρινή διαταγή μη εκτέλεση στο πρωτοκόλλο κατεδάφισης μέχρι την εξέταση των αιτημάτων αναστολής μετά από προσφυγή στο διοικητικό εφετείο Χανίων. Πρόκειται για την εφαρμογή 19 πρωτοκόλων κατεδαφίσεως που έχει εκδώσει η Πολεοδομία Ηρακλείου, εκ των οποίων οι τέσσερις επιχειρηματίες έχουν προσφύγει στο διοικητικό εφετείο Χανίων και επέτυχαν να λάβουν μια αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως. Εν ώψη της αυριανής επιχείρησης ξυλώματος των αυθαίρετων κατασκευών, μερίδα καταστηματαρχών συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος ωστόσο επανέλαβε τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Μου ζήτησαν να τους παρασχεθεί μια προθεσμία για την υποβολή μιας μελέτης εκ μέρους τους, η οποία θα περιλαμβάνει τις προτάσεις τους για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων και την εμφάνισή τους. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.